για τις εξελίξεις στον χώρο της ενέργειας και τη διαφαινόμενη κατάθεση στη Βουλή του νομοσχεδίου για την πώληση μονάδων σε ιδιώτες, μίλησε στην εκπομπή Αυτοψίες του Φλάσο ο Αντιπεριφερειάρχης Κοζάνης Παναγιώτης Πλακεντάς. Ο κ. Πλακεντάς υποστήριξε πως η Περιφερειακή Αρχή παραμένει σταθερή στις θέσεις της, ενώ χαρακτήρισε αιμονική την στάση της κυβέρνησης για πώληση μονάδων. Εγώ δεν καταλαβαίνω την αιμονή της κυβέρνησης στην πώληση των μονάδων. Ούτε μνημονιακή υποχρέωση είναι, όπως πολύ καλά γνωρίζει όλη η τοπική κοινωνία, γιατί κάποτε μας λέγανε ότι είναι και μνημονιακή επιλογή. Δεν είναι μνημονιακή πολιτική επιταγή, τέλος πάντων. Είναι μια διαδικασία στην οποία μπαίνουν εις εφαρμογή μιας δικαστικής απόφασης που προκλήθηκε από τα εγχώρια συμφέροντα στο εξωτερικό. Προσωπικά πιστεύω ότι έχει πάρα πολλές αδυναμίες όλη αυτή η διαδικασία που έχει περιγραφεί από πλευράς της κυβέρνησης ότι θα εφαρμοστεί. Φαίνεται άλλωστε στη δυσκολία και στη δισκαμψία να το φέρει στη Βουλή και να το διαμορφώσει ανάλογα. Και βεβαίως θα πρέπει να πω εκεί ότι είναι γνωστή η απόφαση και η δήλωση τόσο του Περιφερειακού Συμβουλίου συνολικά ότι θα μας βρείτε μπροστά σας με ένα θεσμικό κενό, το οποίο θα έχει να κάνει με τις παρατήσεις των εκλεγμένων της περιοχής. Επιπλέον, ο κ. Πλακεντάς διευκρίνησε πως μέσα το 2018 θα περάσει από τη Βουλή το νομοσχέδιο για το μειωμένο τιμολόγιο και στις επιχειρήσεις στη Δυτική Μακεδονία. Και υπάρχει και η δέσμευση και της κυβέρνησης και του Υπουργού ότι εμείς θα το ξαναγράψουμε στον επόμενο προϋπολογισμό και στο μεθεπόμενο και σε όσους πρέπει. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιος είναι εκείνος που θα βρεθεί να πει ότι δεν το εγγράφω στον προϋπολογισμό. Αυτό όσον αφορά το ειδικό τιμολόγιο. Θα προλάβουμε, μια και το θίξατε και θέλω έτσι να το ρωτήσω, θα προλάβουμε στην επόμενη εγγραφή να προσθέσουμε και τις επιχειρήσεις. Ναι. Βλέπετε το χρόνο προλαβαίνουμε. Θα προλάβουμε. Θα είναι εντός του χρόνου. Το θέμα των επιχειρήσεων, επειδή πρόσφατα ήμασταν στην Αθήνα, κύριος Περιφερειάκης κυρίως έκανε τις επαφές στο γραφείο του κυρίου Σταθάκη με τις υπηρεσίες της αρμόδιας. Σας λέω λοιπόν ότι, και επειδή ήμουν παρόν σε κάποιες από τις συναντήσεις, λίγα συντόμως θα τελειώσει και το θέμα των επιχειρήσεων, ώστε να ολοκληρωθεί, αν θέλετε, ο κύκλος της συγκεκριμένης προεκλογικής δέσμευσης προτάγματος απέναντι στους πολίτες. Τέλος, ο κύριος Πλακεντάς κλήθηκε να σχολιάσει τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα της ονομασίας των Σκοπίων, ερωτώμενος και για τη θέση που αναμένεται να πάρουν οι ανεξάρτητοι Έλληνες σε περίπτωση σύνθετης ονομασίας με τον όρο Μακεδονία. Η θέση ότι δεν διαπραγματευόμαστε το ζήτημα Μακεδονία είναι δεδομένη. Και αυτό αφορά και εμένα προσωπικά, αλλά και το πολιτικό φορέμιο και να αφαιρθήκατε στον Υπουργό Αμυντικής Άμυνας. Να τα ακούσω ξεκάθαρα. Καμία χρήση του όρου Μακεδονία, ακόμη και τον κόρνα Μακεδονία που έχει. Άνω Μακεδονία που έχει. Καμία απολύτως. Τα ελληνικά μου δεν μπορούν να είναι πιο σαφή από αυτό. Όπως επίσης νομίζω το ξεκαθάρισε και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και πρόεδρος του ΑΝΕΛ. Αλλά νομίζω ότι είναι και απέτηση της κοινωνίας. Με ρωτάτε κάτι το οποίο με τα δεδομένα. Τη συνύπαρξη στην περίπτωση που υπάρχει τόσο κορυφαία διαφωνία. Με τα δεδομένα της κατάστασης έχει αναλυθεί και έχει απαντηθεί και αυτό το ερώτημα ότι ναι, βεβαίως να αποχωρήσουμε και από την κυβέρνηση εάν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Αλλά σας λέω και πάλι, με υποθετικά ερωτήματα δεν γίνεται πολιτική. Ωραία.